Γήπεδο αμπελακίων ίδρωσε ο πρωτοπόρος Άρης Φωτολίβους για να νικήσει τα αμπελάκια, τα αξιόμαχα αμπελάκια που προς τιμήν τους, αν και στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό, παλεύουν όλα τα παιχνίδια. Πάμε να δούμε τις εντεκάδες των δύο ομάδων. Για τους γηπεδούχους, Ζουρνατζή στο τέρμα, Πατέλης Ιαμίδης Κύπριζλης, Μουλαδάκης Κυριάκος, Μουλαδάκης Γιάννης, Αμπατζόγλου, Σίσκος, Κωνσταντινίδης και Δανίλ. Στον πάγκο Ευθυμιάδης, Γιώγας Ψωμαδάκης, Κουτρουλάκης και Θωμαίδης. Για την ομάδα του Άρη Φωτολίβους, στο τέρμα Παναγιώτης Πούλας, Παρασκευάς Χαρπατίδης Λέκοβιτς, Γιαρετζίδης Μιτσκίδης Κωνσταντινίδης, Παπαδόπουλος Ευσταθιάδης Γκουζής και Ρουμελιώτης. Στον πάγκο Χατζίδης, Σεραφιμίδης Τασάκης, Δικταπανίδης Γεωργιάδης Νεβεσιώτης και Δεδερλής. Βλέπουμε το χαιρετισμό των δύο ομάδων, Άρης Αμπελακίων, Άρης Φωτολίβους. Ίδια χρώματα έχουν οι ομάδες, κίτρινα, με τα κίτρινα όμως κατέβηκαν οι γηπεδούχοι, το Άρη Αμπελακίων με τις άσπρες εμφανίσεις η ομάδα του Άρη Φωτολίβους. Ο Αλέκος Παρασκευούδης ρέφερι της αναμέτρησης με Πέτρο Λευκόπουλο και Χρήστο Ζάμπα βοηθούς. Βλέπουμε εδώ το χαιρετισμό των δύο ομάδων και οι δύο αρχηγοί, με το νούμερο 4 ο Κύπριζλης αρχηγός για τα αμπελάκια, με το νούμερο 11 ο Ρουμελιώτης αρχηγός για το Φωτολίβος. Πάμε να δούμε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα και τα εύσημά μας και στον καμεραμάν μας στο Λευτέρι, γιατί βλέπετε είναι δύσκολες οι συνθήκες, δεν υπάρχει κερκίδα, με αποτέλεσμα από χαμηλά να γίνεται η λήψη, μπόρεσε και σήκωσε όσο πιο ψηλά γίνεται την κάμερα για να δείτε τα στιγμιότυπα. Και ξεκινήσαμε με γκολ. Μόλις το 4ο λεπτό για τα αμπελάκια, κόρνερ από δεξιά, βλέπετε το replay, ο Πούλας κάνει κακή εκτίμηση της φάσης, δεν βάζει γροθιές να απομακρύνει την μπάλα, σηκώνεται στο κεφάλι του αρχηγού των αμπελακίων του Κύπριζλη, ο οποίος από κοντά με κεφαλιά γράφει το 1-0. Βλέπετε εδώ, Πούλας πήγε να διώξει, ευνηδιάστηκε πολύ νωρίς τα αμπελάκια, μόλις το 4ο λεπτό ανοίγουν το σκορ με τον Κύπριζλη, τον αρχηγό τους. Προσπαθεί να απαντήσει ο Άρης Φωτολίβους, Ευσταθιάδης, θα κάνει μια έξυπνη κάθετη πάσα μέσα στην περιοχή, η ευκαιρία το σούτ από τον Λέκοβιτς, η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Πίεσε το Φωτολίβος, τα μπελάκια λογικό ήταν να μείνουν πίσω περιμένοντας τον αντίπαλο. Εδώ Γκουζής σε μια ωραία ενέργεια θα παίξει το 1-2. Γκουζής μπαίνει στην περιοχή, θα κάνει το σούτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Δεύτερη πολύ καλή στιγμή στο δεκάλεπτο για το Φωτολίβος για να ισοφαρίσει το παιχνίδι. Επιμένει ο Άρης Φωτολίβους που πήρε τα ηνία του μάτς μετά την ψυχρολουσία του γκολ που δέχτηκε στο 4. Μια προσπάθεια από δεξιά με τον Ρουμελιώτη, τον αρχηγό, ο οποίος θα κάνει μια πάσα στο Μιτσκίδη. Μιτσκίδης κρατάει την μπάλα, σηκώνει και πάλι για τον Ρουμελιώτη. Βγαίνει γρήγορα ο Ζουρνατζής από την εστία του, ο τερματοφύλακας των αμπελακίων, και μπλοκάρει την μπάλα. Νέα προσπάθεια κάθεται για τον Ευσταθιάδη, πάει να βγει τετατέτ, περνάει τον Ζουρνατζή, σουτάρει, αλλά με τα πόδια ο τερματοφύλακας των αμπελακίων διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Και πάλι το Φωτολίβο στην επίθεση με τον Γιαρετζίδη. Η μπάλα θα πάει δεξιά. Θα γίνει μια σέντρα στην περιοχή, περνάει η μπάλα από όλους, Ευσταθιάδης και πάλι σε καλό σημείο, άνοιξε λίγο το κοντρόλ ο Ζουρνατζής και πάλι έδιωξε σε κόρνερ. Αυτή είναι η καλύτερη φάση του Φωτολίβου στο πρώτο ημίχρονο. Μια σέντρα μέσα στην περιοχή, βλέπετε απομακρύνουν οι αμυντικοί, διώχνει ο Αμπατζόγλου, φτάνει η μπάλα στο Χατζίδη, Χατζίδη θα κάνει ένα σουτ, η μπάλα θα βρει στο δοκάρι. Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία του Άρη Φωτολίβου στο πρώτο ημίχρονο για να ισοφαρίσει. Βλέπετε ο Αμπατζόγλου απομακρύνει την μπάλα, ή ο Σίσκος, ο Σίσκος πρέπει να ήταν που έδιωξε με το κεφάλι. Στη συνέχεια ο Χατζίδης είναι ο παίκτης που κάνει το σουτ, η μπάλα βρίσκει το δοκάρι και την απομακρύνει ο αρχηγός, ο σκόρερ, ο Κύπριζης, ναι, ο Σίσκος είναι που απομακρύνει με το κεφάλι, στρώνεται η μπάλα στο Χατζίδη, ωραίο σουτ από το Χατζίδη, κάθε το δοκάρι μπάλα. Και στη συνέχεια απομακρύνει ο σκόρερ του 1-0, ο Κύπριζλης, την μπάλα. Η καλύτερη φάση του Άρη Φωτολίβου στο πρώτο ημίχρονο για να ισοφαρίσει. Ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου ημίχρονου αυτή. Και πάμε να δούμε τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, που είχαμε και την ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Ένα φάουλ για το Φωτολίβο, η μπάλα θα περάσει εκτός της εστίας του Ζουρνατζή. Τα μπελάκια κράτησαν αμυντικά, προσπάθησαν στην κόντρα να χτυπήσουν, όπως εδώ με αυτή την προσπάθεια του Ωρεόπουλου, ο οποίος προσπαθεί να μπει στην περιοχή, κάνει μια τρίπλα. Ο Ωρεόπουλος μπαίνει στην περιοχή, τελευταία στιγμή ο Μιτσκίδης, ο αμυντικός μέσος, έρχεται να καλύψει την άμυνα και να κόψει την μπάλα σε κόρνερ. Επίθεση με τον Ευσταθιάδη από αριστερά για το Φωτολίβο, θα γίνει μια σέντρα, δεύτερο δοκάρι, εμκινήσει το σουτ του Ρουμπελιώτη, η μπάλα θα περάσει out. Ένα ακόμη στημένο για το Φωτολίβος με το Χατζίδη να εκτελεί, ο Ζουρνατζής κατεβάζει την μπάλα πριν γίνει επικίνδυνος ο Ρουμπελιώτης. Απομακρύνει εδώ η άμυνα των αμπελακίων, ο Ρουμελιώτης με φάλτσα ένα έξυπνο σουτ, την μπάλα θα περάσει out. Συνεχώς πιέζει το Φωτολίβος στο μισό το παιχνίδι. Προσπαθούν οι φιλοξενούμενοι για την ανατροπή και πάλι ο Ρουμελιώτης θα κάνει νέα σέντρα προς την περιοχή, ο Ζουρνατζής με διπλή προσπάθεια κατεβάζει την μπάλα. Μπαίνουμε στο τελευταίο 15 λεπτό. Στο 78 είμαστε. Χατζίδης θα γεμίσει. Πολύ ωραίο κατέβασμα του Ευσταθιάδη. Γυρίζει, σουτάρει, σκοράρει. Εδώ ο Άρης Φωτολίβους φτάνει στο 1-1, 12 λεπτά πριν το τέλος.
δεν είχε την πολύ μεγάλη φάση στο δεύτερο ημίχρονο. Τα μπελάκια κρατούσαν καλά στην άμυνα, αλλά εδώ ο Άρης Φωτολίβους βρίσκει, είναι έμπειρη ομάδα. Είναι λογικό όταν πιέζει έναν αντίπαλο να βρει τις ευκαιρίες. Ήταν η καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο και έκανε την ανατροπή στο τελευταίο 15 λεπτό. Και πάλι εδώ ο Χατζίδης θα εκτελέσει το φάουλ. Ο Ευσταθιάδης, βλέπετε, με ωραίο τρόπο κατεβάζει την μπάλα, γυρίζει το σώμα του, σουτάρει στη γωνία της εστίας, ισοφαρίζει 1-1 για τον Άρη Φωτολίβους 12 λεπτά πριν το τέλος. Και άλλη μια φορά η επανάληψη, εδώ το γέμισμα του Χατζίδη, το ωραίο κατέβασμα του Ευσταθιάδη, γυρίζει, σουτάρει, σκοράρει 1-1 για τον Φωτολίβος στο 78. Προσπαθούν τα μπελάκια να απαντήσουν άμεσα στον γκολ που δέχτηκαν. Θα γίνει ένα μακρινό σουτ εδώ που δεν ανησυχεί τον Μπούλα. Η μπάλα θα περάσει out. Μια προσπάθεια από δεξιά με τον Παρασκευά. Παρασκευάς, ο δεξιός μπακ, προσπαθεί να μπει. Πέφτει στην περιοχή εδώ κοντά στη φάση ο Αλέκος Παρασκευούδης, θα τον τιμωρήσει με κίτρινη κάρτα για θέατρο. Θα δούμε και την επανάληψη. Αν και όπως είπαμε, ο συνεργάτης μας στην κάμερα σήκωσε όσο πιο ψηλά γινόταν τον τρίποδο, αλλά όταν δεν υπάρχει κερκίδα, λογικό είναι τα κάγκελα να εμποδίζουν λίγο την εικόνα, ιδίως σε τέτοιες φάσεις. Βλέπετε εδώ, είναι ακριβώς το κάγκελο μπροστά. Τέλος πάντων, ό,τι συμπέρασμα βγάλετε, ο Αλέκος Παρασκευούδης ήταν στο ένα μέτρο, πολύ κοντά στη φάση. Έδειξε κίτρινη κάρτα για θέατρο στον ποδοσφαιριστή του Φωτολίβους. Άλλη μια φορά, εδώ η επανάληψη, η κίτρινη κάρτα. Στο 84 επιμένει το Φωτολίβος. 85 σέντρα Ζουρνατζής, δεν βρίσκει την μπάλα, αλλά περνάει out από την άλλη πλευρά του γηπέδου, στο δεύτερο δοκάρι. Επιμένει το Φωτολίβος. Πάμε στο 86, γέμισμα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά του Ρουμελιώτη, πρόλαβε την έξοδο του Ζουρνατζή, η μπάλα πέρασε out. Και ένα λεπτό μετά, στο 87, εδώ ο Ρουμελιώτης κάνει ένα πλασέ, η μπάλα θα φύγει out. Αναλεπτό ευκαιρία για το Φωτολίβος που πιέζει. 88 Μιτσκίδης, η μπάλα πάει πλάγια, θα γίνει παράλληλη σέντρα από αριστερά. Ο Κύπριζλης, ο σκόρερ των Αμπελακίων, στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, τη στέλνει στα δίχτυα της ομάδας του. Ανατροπή για το Φωτολίβος 1-2. Πολύ σημαντική νίκη, και με την ισοπαλία στον ντέρμπι Σιταγρή γραμμένη αποσπάστηκε κι άλλο στην κορυφή η ομάδα του Άρη. Βλέπετε εδώ, ο Κύπριζλης πήγε να διώξει, μπέρδεψε και τον Ζουρνατζή εκεί. Η μπάλα στα δίχτυα. Ο σκόρερ των Αμπελακίων στο 1-0, εδώ με αυτογκολ διαμορφώνει το 1-2 για το Φωτολίβος. Εδώ είχαμε και τη διακοπή στο μάτς για 3-4 λεπτά. Πανηγύρισαν λίγο έντονα εκεί οι παίχτες του Φωτολίβους με τα σύρματα που ακούγονταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα εκεί με το γεγονός ότι δεν υπάρχει κερκίδα. Ο Αλέκος Παρασκευούδης πήγε κοντά στον βοηθό του, τον φώναξε, κατευθύνθηκε λίγο προς τα αποδυτήρια μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση και μετά από 3-4 λεπτά έδωσε εντολή κανονικά να συνεχίσει το παιχνίδι. Το βλέπετε εδώ να κατευθύνεται προς τα αποδυτήρια μαζί με τον κύριο Λευκόπουλο και τον κύριο Ζάμπα, τους δύο βοηθούς του. Και μετά από λίγο θα συνεχιστεί το μάτς με την τελευταία φάση. Δείτε εδώ, στο 94 στις καθυστερήσεις, ανεβαίνει ο Ζουρνατζής, ο τερματοφύλακας, τελευταία στιγμή με τα ακροδάχτυλα. Ο Πούλας θα διώξει την μπάλα. Απομακρύνουν οι παίχτες του Φωτολίβους. Προσπαθεί η ομάδα των Αμπελακίων, θα γίνει μια σέντρα, νέο διώξιμο και λήξη αγώνα. Αμπελάκια Φωτολίβος 1-2. Ήταν για μας, θεωρήσαμε, ένα εύκολο παιχνίδι, τελικά δεν ήταν εύκολο. Με ένα προσωπικό μου λάθος δεχτήκαμε ένα γκολ στα πρώτα λεπτά. Η ομάδα των Αμπελακίων έκανε και όπως έπρεπε, έκατσε πίσω, κράτησε το σκορ, μπήκαμε στο αποδυτήρια, αλλάξαμε πράγματα, αλλάξαμε παίχτες, αλλάξαμε ψυχολογία και μπήκαμε στο παιχνίδι για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Σκοπός μας ήταν να κερδίσουμε το παιχνίδι, όπως γίνεται κάθε Κυριακή, και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα και να πάει το Φωτολίβος εκεί που ανήκει. Ήμασταν τυχεροί, βάλαμε δύο γκολ. Έτσι είναι η μπάλα. Κάποιος κερδίζει, κάποιος χάνει. Ευχαριστούμε πολύ την ομάδα των Αμπελακίων για τη φιλοξενία. Υπήρξαν κάποιες εντάσεις και από εμάς και από τα Αμπελάκια. Αλλά έτσι είναι η μπάλα. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι για τη φιλοξενία και συνεχίζουμε.